Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au κάθετος Greek. Πυρκαγιά προκάλεσε μικρές ζημίες στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στο Όκλημπ. Συνελήφθη για να συμπεριφορά σε βάρος νεαρών ανδρών ο ραδιοφωνικός παρουσιαστής Άλαν Τζόουνς. 30 νεκροί μετά από Ισραηλινή επιδρομή στη Βόρεια Γάζα. Το πράσινο φως για Ουκρανικά πλήγματα εντός Ρωσίας με πυράβλους μεγάλου ελληνικού άναψε ο Τζο Μπάιντεν και... Νίκη και το μέλλον της Ανίκη για την Εθνική Ελλάδας. ειδήσει μα αναλυτικά. Κατηγορεί 24 δικήματα απέγγειλε αστυνομία στον Άλαν Τζόουν. Η αστυνομία τη Νέα Νοτιοαλία συνέλαβε τον πρώην ραδιοτηλεοπτικό παρουσιαστή Άλαν Τζόουν στο πλαίσιο έρευνα για αφαιρόμενα δικήματα άσεμνη επίθεση και γιάνγκημα σεξουαλική φύσεω σε διάστημα 20 ετών έω το 2019. Σε ανακοίνωσή τη, η αστυνομία ανέφερε ότι οι detective τη Διεύθυνση Κακοποίηση Παιδιών εκτέλεσαν επίση ένταλμα έρευνα στο πολυτελές διαμέρισμα του 83χρονου στο Singular Key του Σίδνεϊ. Οι εφημερίδε Herald και Age δημοσίευσαν του τελευταίου μήνε ισχυρισμού πολλών νεαρών ανδρών ότι είχαν υποστεί άσημνη επίδεση από τον Alan Jones. Ο Alan Jones, ο οποίο παρουσίαζε ραδιοφωνική εκπομπή στο 2GB για σχεδόν 20 χρόνια, έχει αρνηθεί όλε τι κατηγορίε εναντίον του περιορισμένη έκταση πυρκαγιά προκάλεσε μικρέ ζημίε στο καμπαναριό του ιερού ναού των Αγίων Αναργύρων στο Όκλι τη Μελβούνη. Η πυρκαγιά ξεσπάσε όταν άγνωστοι έβαλαν στο στόχαστρο σταθμό παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια κατά τη διάρκεια τη νύχτα, κλέβοντα χάλκινα καλώδια που τροφοδοτούν με ρεύμα την περιοχή. Η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματο και η απότομη αλλαγή τη τάση φέρεται να ήταν η αιτία τη πυρκαγιά. Μιλώντα στο πρόγραμμά μα, ο δήμαρχο του Δήμου Μόνα, Φορκλισάρη, αναφέρθηκε στο μέγεθο των ζημιών. Ευτυχώ η φωτιά δεν προχώρησε, η ζημιά δεν είναι τρομερή, δεν χαθήκανε ζωέ. Η ελληνική κοινότητα του Άουκλι είναι δυναμική. Ξέρω ότι θα διορθώσει τι ζημιέ και θα συνεχίσει και πάλι το σημαντικό τη έργο. Να σημειωθεί πω πυρκαγιά είχε σημειωθεί και πριν δύο χρόνια στον εν ναό, προκαλώντας τότε σημαντικέ ζημιέ. Ολόκληρη συνέντευξη με τον ομογενή δήμαρχο του Δήμου Μόνα, Πορκλισάρη, θα μεταδοθεί στη συνέχεια του προγράμματό μα. 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων γυναίκε και παιδιά, μετά από Ισραηλινό χτύπημα σε πολυκατοικία στην Μπέιτ Λαχία, στη βόρεια Γάζα. Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Υπηρεσία Πολιτική Προστασία, υπάρχουν τουλάχιστον 59 άνθρωποι εγκλωσβισμένοι στα ερήπια. Σε ανακοίνωσή τη, η Χαμά κάνει λόγο για σφαγή στο πλαίσιο γενοκτονία, όπω αναφέρει, κατά άοπλων αμάχων. Την ίδια ώρα, στο βόρειο μέτωπο του πολέμου, Ισραηλινό πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή τη Βυριτού σκότωσε τον επικεφαλή του γραφείου τύπου τη Χεσμολάχ, ο Αφίβ. Το πράσινο φω στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικού πυράβλου μεγάλου βεληνικού για να χτυπήσει εντό τη Ρωσία, άναψε η αμερικανική κυβέρνηση. Περαιτέρω λεπτομέρειε δεν αποκαλύφθηκαν λόγω ανησυχιών για την επιχειρησιακή ασφάλεια, με το Reuters να αναφέρει ότι η αλλαγή στην πολιτική θέση επιβεβαιώθηκε από δύο Αμερικανού αξιωματούχου. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος και μια πηγή που γνωρίζει την απόφαση δήλωσαν στο Reuters ότι η αλλαγή αυτή ήρθε μετά της ανησυχίες σχετικά με την ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων της Βόρειας Κορέας. Ο συνταξιούχος συνταγματάρχης της πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Σέντρικ Λέιτον, δήλωσε στο CNN ότι η εξέλιξη αυτή είχε ανησυχήσει τους Αμερικανού αξιωματούχους. What the Biden administration is signaling is that that kind of addition to the Russian war machine is unacceptable to us. We don't want foreign troops coming into Russia, supporting the Russian war effort. And uh, the North Koreans are the first ones to do this overtly, at least. And uh, the signal to the North Koreans, as well as the Chinese, is not to support uh, the Russian war effort, at least not that overtly. Στα δικά μα και πάλι, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δηλώνει ότι σχεδιάζει να θεσπίσει νομοθετικά την απέτηση προ επιχειρήσει να δέχονται μετρητά για βασικά είδη, όπω τα καύσιμα και τα είδη παντοπολίου. Η αλλαγή πρόκειται να τεθεί σε ισχύ το 2026 στο πλαίσιο των προσπαθειών να διασφαλιστεί ότι οι Αυστραλοί μπορούν ακόμη να χρησιμοποιούν μετρητά για πληρωμέ εν μέσω τη μετάβαση σε ψηφιακέ μεθόδου πληρωμή. Η κυβέρνηση αναφέρει επίση πω καταργεί σταδιακά τη χρήση των επιταγών και δεν θα γίνονται δεκτέ από τον Σεπτέμβριο του 2029. Ο Υπουργό Εθνική Οικονομία, Jim Chalmers, ανέφερε πω θα ξεκινήσει η διαβούλευση για να καθοριστεί ποιε επιχειρήσει θα εξαιρεθούν από την απέτηση χρήση μετρητών. We know that most people like to pay digitally, but still something like one and a half million Australians uh, pay mostly with cash. Now we're making sure that people can pay cash for essentials. What this means is that businesses selling essential items will have to accept cash with some appropriate carve outs for small businesses and with a particular emphasis on regional areas as well. Ναι, η έκθεση αποτυπώνει τον βαθμό στον οποίο οι υπηρεσίε αστέγων σε όλη την Αυστραλία πασχίζουν να ανταποκριθούν στη ζήτηση για βοήθεια εν μέσω των πιέσεων που δέχονται οι ενοικιαστέ. Οι Homeless Australia και Impact Economics διαπίστωσαν ότι περισσότεροι από 3 εκατομμύρια Αυστραλοί κινδυνεύουν πλέον να μείνουν άστεγοι. Εν τω μεταξύ, οι υπηρεσίε απορρίπτουν όλο και περισσότερου ανθρώπου, με το 83% των υπηρεσιών που συμμετείχαν στην να μην είναι σε θέση να ανταπαντήσουν σε τηλεφωνικέ κλήσει κατά περιόδου και σχεδόν το 40% να αναγκάζονται να κλείσουν τι πόρτε του κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργία. Η διευθύνουσα σύμβουλο τη Homeless Australia, Kate Colvin, υπογράμισε πω υπάρχει επίγουσα ανάγκη ενίσχυση τη χρηματοδότηση και των πόρων για τι υπηρεσίε αστεγών. Everyday workers have to make impossible choices between a woman with children who might have no car and a woman with children who perhaps does have a car and they have to choose who can have the available accommodation. So what the research revealed was that on one in five days, homelessness services can't even provide the support that's needed to a woman with children who 25.000 άτομα συμμετείχαν με την οποία κορυφώθηκε ο τρίμερος εορτασμός της 51ης επαιτίου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην Αθήνα. Η πορεία κατέληξε στην πρεσβεία του Ισραήλ αφού πέρασαν νωρίτερα από την Αμερικανική πρεσβεία. Νωρίτερα υπήρξε περιορισμένη ένταση ανάμεσα σε φοιτητέ που πρόσκυνται στον Ανταρσία και ατόμων που πρόσκυνται στον Στέφανο Κασελάκη σχετικά με τη σειρά που θα είχαν στην πορεία. Να σημειωθεί πω νωρί το απόγευμα η αστυνομία είχε προχωρήσει σε 113 προληπτικέ προσαγωγέ. Για δικαιώσει όσων θυσιάστηκαν κατά την εξέλιξη του Πολυτεχνείου, μίλησε ο πρόεδρο τη Βουλή Κωνσταντίνο Τασούλα. Δεσμευόμαστε ότι ο αγώνα του για δημοκρατία, ελευθερία και ευθύνη δεν θα πάει χαμένο. Αύριο αναμένεται να συνεδριάσει η Επιτροπή Διοντολογία τη Νέα Δημοκρατή για το θέμα τη διαγραφή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματο. Εν τω μεταξύ, ο διευθυντή του γραφείου τύπου του πρώην Πρωθυπουργού Νίκο Τσούτσια δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο δημιουργία σε νέου κόμματο από τον Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα, πέδωσε τη διαγραφή του κ. Σαμαρά στην πρόταση να γίνει πρόεδρο τη Δημοκρατία ο Κώστα Καραμαλή. Να αλλάξουμε θέμα, η γερουσία υπερψήφισε την πρόταση μομφή κατά τη ανεξάρτητη γερουσιαστού Λίδια Θόρπ για τη διαμαρτυρία τη κατά του βασιλιά Καρόλου. Τον περασμένο μήνα, κατά τη διάρκεια τη επίσημη επίσκεψη του βασιλικού ζεύγου στην Αυστραλία, η γερουσιαστή φώναξε κατά του βασιλιά Καρόλου, πω δεν είναι ο βασιλιά τη, στη μεγάλη αίθουσα του κοινοβουλίου. Η πρόταση μομφή δεν έχει συγκεκριμένε συνέπειε, αλλά αποτελεί έκφραση τη αποδοκιμασία τη γερουσία για τη πράξη ενό ατόμου. Κατά την υποβολή της πρότασης, η γερουσιαστής Penny Wong καταδίκασε την γερουσιαστή Lydia για τις ενέργειές της. We should deny them the attention they seek, but in doing so, we should also signal the upholding of standards, standards of respect when we have dignitaries visit our parliament, in Senators, Senator Thorpe's case, no less than the head of state, and standards of respect when it comes to talking about our fellow Australians. Ο ηγέτη των Πρασίνων, Άνταμ Μπάντ, λέει ότι η Αυστραλία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τη Σύνοδο Κορυφή COP29 για το κλίμα για να ανακοινώσει έναν ισχυρό στόχο μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έω το 2035. Εν ώψη τη προσπάθεια του Φεβρουαρίου του 2025, ορισμένε χώρε έχουν ήδη ανακοινώσει νέου εθνικού στόχου μείωση των εκπομπών για την ίδια περίοδο. Χθε ο Πρωθυπουργό Άνθονη Αλμπανίζη, μιλώντα στο πρόγραμμα Insiders του ABC, αρνήθηκε να απαντήσει εάν η Αυστραλία θα σοβαρήσει την υπόσχεση του Ηνωμένου Βασιλείου για μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου. Όπω είπε, ο στόχο για το 2035 θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή το επόμενο έτο, με τον κύριο Μπάντ να τονίζει πω κάτι τέτοιο δεν είναι αρκετό. Pacific Island leaders, our neighbors are pleading with Anthony Albanese to stop opening new coal and gas projects, but instead Labor has approved 28 ο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρε, κάλεσε τα μέλη τη ΤΖΙΚΟ να χρησιμοποιήσουν την επιρροή του για την αντιμετώπιση βασικών παγκόσμιων ζητημάτων όπω το κλίμα και η ειρήνη. Οι χώρε τη ΤΖΙΚΟ αντιπροσωπεύουν το 85% τη παγκόσμια οικονομία και είναι υπεύθυνε για περισσότερα από τα 3 τέταρτα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίω έχοντα ταξιδεύσει από την COP29 στο Μπακού του Αζερβαϊτζάν για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφή της G20 στη Βραζιλία, ο κύριο Γκουτέρε είπε ότι είναι σημαντικό οι παγκόσμιοι ηγέτε να χρησιμοποιήσουν την επιρροή του για την αντιμετώπιση πιεστικών ζητημάτων συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων πολέμων και τη κλιματική αλλαγή. And they yield they must use it to key σε στρατηγικέ δράσει και νομοθετικέ ρυθμίσει για την πρόληψη των τροχαίων δυστυχημάτων αναμένεται να προχωρήσει η αστυνομία τη Κύπρου. Αφορμή αποτελεί ο θάνατο τεσσάρων νέων σε δύο τροχαία δυστυχήματα χθε το πρωί. Σε δηλώσει τη, η εκπρόσωπο τύπου του αρχηγείου τη αστυνομία, Κυριακή Λαμπριανίδου, επανέλαβε τη δέσμευση τη αστυνομία να βρίσκεται συνεχώ στο οδικό δίκτυο δίπλα στον πολίτη. Στι οτιμίε συναλλάγματο, ένα Αυστραλιανό δολάριο δυστυχεί σήμερα με 61 λεπτά του ευρώ και 65 σέντ του Αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά με νίκη ολοκλήρωσε τι υποχρεώσει τη Onesions Nations League η Εθνική Ελλάδα. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτ επικράτησε εκτό έδρα τη Φιλανδία με 2-0. Ωστόσο, η νίκη τη Αγγλία επί τη Ιρλανδία εντό έδρα είχε ω αποτέλεσμα η Γαλανόλευκη να τερματίσει στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Περισσότερα στη διάρκεια τη αθλητική Δευτέρα. Ολοκληρώνουμε το με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Μελβούνη συννεφιά με 12 έω 18 βαθμού Κελσίου. Σίδηνε βροχέ με 18 έω 23 βαθμού. Ουλούγκον επίση βροχέ με 16 έω 19 βαθμού. Νιούκα συννεφιά με 16 έω 22. Πέρτ βροχέ με 19 έω 29. Αδελαίδα συννεφιά με 10 έω 25 βαθμού. Χόμπαρντ επίση συννεφιά με 8 έω 19 βαθμού Κελσίου. Συννεφιά και στην Καμπέρα με 7 έω 24. Μπρίσμπεν βροχέ με 21 έω 25 και ένσε επίση βροχέ με 24 έω 31 και εντάργουν καταιγίδε με 26 έω 33 βαθμού Κελσίου. Στην Αθήνα σήμερα αναμένεται συννεφιά με 11 έω 18 βαθμού, βροχέ στη Λευκοσία με θερμοκρασία να φτάνει και από 10 έω 20 βαθμού Κελσίου. Τέλο του δελτίου Δήσεων. Στην σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Στέργος Καστελορίου. Ακολουθούμε μήνυμα του σταθμού μα και συνέχεια τον Αλέξα Λογοθέτη με τα υπόλοιπα θέματα τη σημερινή εκπομπή. προ παρόν. σα. Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.